Και σε αυτή τη μάχη, λοιπόν, σε αυτή τη μάχη τη Συνόδου Κορυφή στην προσεγή Πέμπτη, θα προσέλθει ο Πρωθυπουργό για να υποστηρίξει την ελληνική θέση υπέρ του πλαφών στο φυσικό αέριο. Ο Γιάννη Καντέλη είναι μαζί μα με τι πληροφορίε τη τελευταία στιγμή. Γιάννη. Και η διευρυμένη πλειοψηφία που έχει πετύχει εντό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η ελληνική πλευρά με την πρότασή τη, Γιάννη, θα είναι ένα όπλο στα χέρια του Πρωθυπουργού, διότι η χώρα μα θα επιμείνει στην ανάγκη του πλαφών. Το έχει επαναλάβει πολλέ φορέ ότι απαιτείται μια ευρωπαϊκή λύση. Είναι ένα άξονα και ένα κομμάτι η κοινή προμήθεια των κρατών μελών, αλλά δεν αρκεί αυτό για να μειωθούν το τιμέ του φυσικού αερίου. Πότε κινείται, αν κρίνουμε από την πρόταση τη Κομισιόνα, αλλά η μάχη θα δοθεί την Πέμπτη. Αν δεν τα καταφέρουμε και δεν καταλήξουν σε κοινή απόφαση οι Ευρωπαίοι ηγέτε. Κάτι το οποίο μεταξύ μα δεν θα είναι και μεγάλη έκπληξη. Πολλέ φορέ δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Τι θα κάνουμε εμεί. Ε, το ένα πρόβλημα είναι ότι η Γερμανία ανθίσταται ακόμα και να. χώρες χώρε του Βορρά σε αυτή την πρόταση. Από εκεί και πέρα όμω η Ελλάδα δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια, όπω λένε από την κυβέρνηση, διότι υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο. Χτίζεται αυτό διαρκώ το τελευταίο διάστημα και με τα έσοδα του προπολογισμού, αλλά και με την ανάπτυξη που Άλυξη. φαίνεται να είναι υψηλότερη από το αναμενόμενο. Άρα θα δούμε νέε παρεμβάσει στο αναμενόμενο. Αυτό τελώ σίγουρο είναι ότι θα υπάρξουν μέτρα στο δίζελ κίνηση, όπω φαίνεται. Μάλιστα. Και όπω είπε ο ίδιο ο Πρωθυπουργό, άφησε ανοιχτό στην Βουλή την Παρασκευή. Και να διατηρηθεί χαμηλή τιμή, σχετικά χαμηλή τιμή, στο πετρέλαιο θέρμανση με την κρατική επιδότηση που μπορεί να αυξηθεί. Αλλά από εκεί πέρα όλα είναι ανοιχτά, διότι ο χειμώνα διαρκεί και το 2023. Θα συνεχιστούν και τα μέτρα τότε, διότι έρχονται και εκλογέ μετά από λίγου μήνε. Σωστά το επισημαίνει. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη.